Υπάρχει υποδομών και μεταφορών. Καλησπέρα κύριε Αναστήδου, καλησπέρα για τους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε. Θέλετε να συζητήσουμε από εκεί που βάλαμε άνω τελεία με τον κύριο Χριστίδη. Ακούσατε τα σχόλιά του. Είμαι βέβαιη ότι θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από αυτά, γιατί σας έβλεπα ότι διαφωνούσατε σε αρκετά. Όχι σε όλα. Είναι αυτό το οποίο... Ναι. Θα συμφωνήσω στο κεντρικό με το σχόλιο το οποίο έκανε ο κύριος Χριστίδης σε σχέση με την διακυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, είναι ότι πραγματικά εγκαταλείπει οποιαδήποτε υποψία κεντρώας πολιτικής και μετριοπαθούς πολιτικής, σφιχτά καντάλιαζοντας και κλείνοντας το μάτι στον κύριο Μπογδάνο, τον οποίο αρνείται να διαγράψει. Περιορίστηκε σε μια έτσι χλιαρή αποδοκιμασία και δήλωσε ικανοποιημένη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από μια έτσι, όχι καν, ούτε καν διόρθωση δεν έκανε ο Μπογδάνος, ούτε καν συγγνώμη δεν ζήτησε. Και αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει. Δηλαδή έχει κάνει μια επιλογή σφιχταγκαλιάσματος αυτών των ακραίων ιδεών με καθαρά έτσι αναφορικά με τα όσα εξήγηλε τακτική. Από το βήμα της ΔΕ θέλω να μου πείτε λίγο τη σκέψη. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που πάρα πολύ λίγα 24 ώρα μετά τις εξαγγελίες ενός πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αυτές καταραίουν στα μάτια του κόσμου. Η ίδια η δημοσκόπηση την οποία παρουσιάσατε πιο πριν δείχνει ότι πάνω από 60% του κόσμου είναι απογοητευμένοι από τις εξαγγελίες του και τις θεωρούν μη επαρκείς. Αυτό έκανε το ερασιτεχνικό πρωθυπουργικό επιτελείο να πετάει στρακαστρούκες. Δηλαδή, να σας θυμίσω, κυρία Αναστήδου, ότι 24 ώρα μόλις μετά βγάλανε μια διαρροή ότι θα δίνονται δωρεάν σπίτια στον κόσμο. Αυτό το πράγμα πέθανε την ίδια νύχτα, δηλαδή το ίδιο βράδυ σταμάτησε ας πούμε, να διακινείται, διότι δεν είναι πρόκειτο περί μιας επεξεργασμένης πρότασης ή μιας πολιτικής την οποία την είχαν σοβαρά στο νου τους, γιατί αυτή αν την είχαν θα την είχε εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, θα σας πω. Ναι. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από την επόμενη κάλπη. Είπε ότι η απλή αναλογική δεν τον αφορά. Και ο πολίτης έχει ξεκάθαρα μπροστά του, μέσα στην περιεκλογική περίοδο στην οποία de facto μπαίνουμε, σχεδόν ρητά το λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, έχει μία δύναμη η οποία δηλώνει ότι δεν την αφορά η επόμενη κάλπη, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από την επόμενη κάλπη, και μία δύναμη η οποία δηλώνει ότι μπορεί ξεκάθαρα να συγκροτήσει μία προοδευτική διακυβέρνηση, και αυτό ζητάμε και αυτό θα καταφέρουμε. Τώρα, για τη δημοσκόπηση. Θέλω να σας πω ότι αν οι πολίτες κοιτάξουν τα ποσοστά τα οποία έδιναν δημοσκοπήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, θα διαπιστώσουν ότι περίπου σε αυτά τα ποσοστά μας έδιναν και πήραμε 32%. Υπάρχει δηλαδή μια συστηματική υποεκτίμηση της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ στο εκλογικό σώμα και αυτό κυρίως έχει να κάνει, φαντάζομαι, για λόγους επιστημονικούς. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα, έτσι δεν είναι. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη ακτινοβολία στις μικρότερες ηλικίες, οι οποίες μικρότερες ηλικίες ενημερώνονται και λειτουργούν κυρίως μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούσε κανείς να εικάσει και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το έχει της. Μια συστηματική φθορά, έχει ραγδαία φθορά, θα σας έλεγα. Έχει πολύ μικρότερα ποσοστά από την προηγούμενη μέτρηση. Πριν λίγο καιρό η ίδια εταιρεία έβγαζε ότι η διαφορά είναι στις 18 μονάδες. Είναι προφανές ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερεκτιμημένη αυτή η διαφορά. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί η διαφορά. Αλλά η τάση, μη αναστρέψιμη, είναι μια τάση φθοράς της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως αυτή τη φθορά δεν φαίνεται εσείς να μπορείτε να την απορροφήσετε εντυπωσιακά, να το θέσω έτσι. Εντάξει, τα εντυπωσιακά έπονται, τα συστηματικά ήδη γίνονται. Είμαστε ανεβασμένοι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για να συγκρίνουμε νομίζω πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα. Mm-hmm. Και βεβαίως νομίζω ότι ακριβώς επειδή μπαίνουμε σε μια νέα φάση, είναι η φάση που ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι. Κύριε Αναγνωστίδου, ξέρετε και γνωρίζετε και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δύο χρόνια μέσα στο τούνελ της πανδημίας υπήρχαν, θα σας έλεγα, συνθήκες και ατμόσφαιρα η οποία θα επίτασε πολύ περισσότερο μεγάλες συνενέσεις παρά πολιτικό ανταγωνισμό. Και αυτό ευνόησε τη Νέα Δημοκρατία de facto. Από εκεί και πέρα τώρα... Τι θα ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα έρθει τώρα στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Θα σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει όλο αυτόν τον καιρό μια προγραμματική υπερπροσπάθεια. Mm-hmm. Από την αρχή της κρίσης παρουσίασε τρεις φορές οικονομικό πρόγραμμα. Έκανε μια προγραμματική προσπάθεια και ψηφίσαμε το πρόγραμμά μας στην πανελλαδική μας διάσκεψη με την ομάδα υπό τον Γιώργο Σταθάκη. Και βεβαίως έχουμε παρουσιάσει και κλαδικά προγράμματα. Και αυτά τα προγράμματα, ξέρετε, το λέμε και δημοσίως με μια πικρή γεύση δικαίωσης
είναι προγράμματα τα οποία απαντούν στη βασική κοινωνική ανάγκη, στην οποία δεν ανταποκρίνεται η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ήμασταν υπέρ από την αρχή μιας μεγάλης δημόσιας παρέμβασης. Δεν την έκανε αυτή η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα ακόμα και σε αυτή τη στιγμή που ξανανοίγει η οικονομία και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το επόμενο κύμα πανδημίας, έτσι δεν είναι, έχουμε τις επιχειρήσεις μας φορτωμένες με πολύ περισσότερα χρέη. Άρα, διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με διαγραφή και ρύθμιση των χρεών τα οποία συσσωρεύτηκαν μέσα στον κορονοϊό, αύξηση του κατώτατου μισθού, στήριξη του κοινωνικού κράτους και επιτρέψτε μου και ένα πατριωτισμό χαρτοφυλακίου, μία ένταση της προσπάθειας για τα μεγάλα έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής, κυρία Αναγνωστίδου, ήταν δυστυχώς μία ευγενής καταφυγή για τη δημόσια πολιτική, την οποία δεν αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία. Παγώσαν τα μεγάλα έργα, θα μπορούσε να δοθεί ανάσα και να σας πω και κάτι. Και θα το πω ανοιχτά, ευθέως, ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει 2 δις του Έλληνα φορολογούμενου με απευθείας ανάθεση. Θα μπορούσε να μας καλέσει σε ένα τραπέζι και με όρους διαφάνειας όλοι μαζί να συμφωνήσουμε τρόπους για να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής. Και μέσα στα πρώτα, με πίκρα το διαπιστώνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και το μετρό της πόλης. Για το μετρό της πόλης θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι της ώρας. Όχι, βέβαια, είναι απλή. Αλλά... με ένα πράγμα να κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέθεσε το όριο υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου μετά την κυβερνητική του θητεία. Ξέρετε γιατί το έκανε αυτό, κυρία Αναγνωστίδου? Για να μην μπορεί κανένας κατά την προεκλογική περίοδο να του ζητάει το λόγο για να του λέει πού είναι το έργο. Μας είχε πει ότι θα τελειώσει πιο νωρίς. Είπε ότι θα τελειώσει στο τέλος του 2023. Δεν θεωρείτε ότι είναι μια απλοϊκή προσέγγιση? Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω να μας πούνε την απλή εξήγηση γιατί έχει καθυστερήσει το έργο τόσο. Ενώ είχε ορίζοντα ολοκλήρωση. Έχουν δοθεί εξηγήσεις. Αυτό το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό σε αυτή την πόλη, κύριε Παπά, στην οποία δεν ζείτε. Αλλιώς θα ξέρατε ότι αν πάσχουμε από κάτι, είναι το σύνδρομο του διχασμού. Λοιπόν, τον έχουμε εύκολο στο τσεπάκι μας. Λοιπόν, θα πω για την περίπτωση του σταθμού της Αγίας Σοφίας, πως τότε δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες, παρά το γεγονός ότι έγινε απόσπαση, όχι επανατοποθέτηση. Έγινε επανατοποθέτηση, απόσπαση. Γίνεται αυτό τον καιρό, μισό λεπτό. Εδώ τώρα στην περίπτωση της Βενιζέλου έχουμε αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες για αυτό το θέμα. Δικαίως. Και αναρωτιέται κανείς πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν όταν έγινε απόσπαση. Καταρχήν μιλάμε για ένα πολύ μικρότερο κομμάτι. Το ένα κομμάτι της Αγίας Σοφίας είναι στη θέση του. Το δεύτερο επανατοποθετήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και όχι κατά επιλογή της τωρινής διοίκησης και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Και βεβαίως στο σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε ότι δεν έχουμε καμία ευαισθησία γύρω από τα αρχαία. Ας πούμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον αδιανόητο όγκο βαρβαρότητας που χρειάζεται για να τα μαχήσεις αυτά τα κομμάτια και να τα βγάλεις από τη θέση. Και στην Αγία Σοφία. Ας το πούμε. Πάρα πολύ αυτά. Μικρότερα και επανατοποθετούνται αυτή τη στιγμή. Μην αρχίσουμε όπως τώρα υπήρχε να μετράμε τα χρόνια και την αξία. Θα γιατί τα μετρήσουμε όλα, κυρία Αναγνωστίδου. Όχι, δεν είναι. Απέναντι στις αρχαιότητες. Θα μιλήσουμε επί του πραγματικού. Και το πραγματικό λέει ότι εμείς παραλάβαμε το έργο σε υλοποίηση 30% και το παραδώσαμε 75%. Να ολοκληρώσουμε μια στιγμή. Βεβαίως. Και είχαμε ένα σχεδιασμό ο οποίος και κατά τα λεγόμενα του αναδόχου θα ολοκλήρωνε τους σταθμούς εκτός από τη Βενιζέλου στο τέλος του περασμένου χρόνου. Άλλαξε η στρατηγική με μόνο έναν ωφελημένο, τον ανάδοχο. Και οποίος, τα ίδια τα αρχαία, ίσως. Ο οποίος καθόλου ωφελημένα δεν ήταν αρχαία. Όχι, δεν ήταν, διότι υπήρχε ο σχεδιασμός χωρίς να τα κουμπίσουμε. Η πόλη έχασε πάντως. Η πόλη έχει χάσει από την. Με έναν τρόπο και χάνει τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Η πόλη, δυστυχώς, γιατί ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτό, εγώ πρέπει να ήμουν 20 χρονών. Δεν θυμάμαι. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν αποκαλύπτω και την ηλικία μου, γιατί δεν το συνηθίζουν οι κυρίες. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήμουνα 9. Τώρα, πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα έργα της Θεσσαλονίκης και τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα όταν θα ανέβει στο βήμα της ΔΕΦ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει την κυβέρνηση σε σχέση με τα έργα υποδομής να επιστρέψει στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον οποίο εμείς είχαμε υλοποιήσει. Δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν μια πολύ κοπιώδης προσπάθεια η οποία έγινε με τον Χρήστο τον Σπίρτζη και τον Σοκράτη τον Φάμελο, με διαβούλευση με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, με τους Τζάσπερς μέσα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών
και δεν θα ήθελα να λέω η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποκλίνει από αυτό το σχεδιασμό. Mm-hmm. Το μόνο παρήγορο, ξέρετε, για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και τις καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα είναι ότι δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι. Διότι τα ίδια φαινόμενα έχουμε και στην Πατρών Πύργου, τα ίδια φαινόμενα έχουμε στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τα ίδια και χειρότερα φαινόμενα έχουμε στην εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου και έχουν γίνει επιλογές που σας λέω και το λέω με ανοιχτή καρδιά. Εάν η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών είχε καλέσει τα κόμματα και είχε πει: Ελάτε εδώ, παιδιά, καθίστε να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν 10 έργα μεγάλα, να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίησή τους. Και έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, στη θέση και μέσα στη Βουλή, το ξέρει και ο κύριος Καραμαλής, να συζητάμε υλοποίηση έργων, υπογραφές συμβάσεων, κυρώσεις συμβάσεων που είχαμε εμείς ξεκινήσει. Με χαρά είδαμε να υλοποιούνται. Δεν είμαστε. Εμείς δεν θέλουμε να βρισκόμαστε στη θέση της αντιπολίτευσης που κάνει η αντιπολίτευση απλώς για να επιβεβαιώσει το ρόλο της στο θεσμικό. Θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση της επισπεύδουσας αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης δηλαδή που παρακινεί την διοίκηση να ολοκληρώνει έργα. Δεν κάναμε έργα έξω από ένα κεντρικό σχεδιασμό. Τα έργα πρέπει να έχουν μια στρατηγική και μια συνέχεια. Ακριβώς. Στην οποία εμπίπτουμε, έτσι δεν είναι. Επιδιώκεται συνέργεια δηλαδή σε επίπεδο έργων. Θα θέλαμε να δούμε πραγματικά να υπάρξει μια ευρύτατη συνένεση και θα μπορούσε να υπάρξει εδώ και 2 χρόνια που ξέσπασε η πανδημία, ξέρετε. Ναι. Γιατί τα έργα υποδομής, κυρία Αναγνωστίδου, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Καταρχήν, δεν προϋποθέτουν μεγάλο συνωστισμό εργαζομένων. Άρα, ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, με τα κατάλληλα μέτρα, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υλοποιούνται. Δεύτερον, δίνουν στην εθνική οικονομία θέσεις εργασίας. Τρίτον, επιστρέφει στο δημόσιο ένα μεγάλο κομμάτι από τη δαπάνη με τη μορφή φόρων, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ, ειδική φορή κατανάλωση και το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, θα αφήνανε στην χώρα μας ένα βελτιωμένο απόθεμα υποδομών όταν τελειώσει ο εφιάλτης της πανδημίας. Θα το θέλαμε πολύ να το δούμε να γίνει. Προφανώς θα έπαιρνε. Θα το πιστώνονταν η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος. Σε αναμονή λοιπόν όλων των εξαγγελιών από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.